Καλησπέρα και η κρίση αυτή η συνεδρίαση τη Ιταλική Γερουσία θα γίνει αύριο, όπου θα οριστεί και η ημερομηνία διεξαγωγή τη συζήτηση για την πρόταση μομφή κατά τη κυβέρνηση που κατέθεσε ο Ματέο Σαλβίνη, ο οποίο μετά από ένα χρόνο κυβερνητική συμμαχία με το κίνημα των Πέντε Αστέρων, αποφάσισε να καταθέσει πρόταση μομφή κατά τη κυβέρνηση, γιατί όπω λέει έχει καταρρεύσει αυτή η συμμαχία. Αυτό είναι το επίσημο επιχείρημά του, βέβαια, γιατί αυτό που γράφεται και στο στον ιταλικό, και στα, στον ιταλικό τύπο και στα διεθνή μέσα, και αυτό που υπάρχει έτσι σαν αίσθηση, είναι ότι ο Ματέο Αλβίνη ουσιαστικά προσπαθεί να εξαργυρώσει την δημοτικότητα που έχει καταφέρει να αποκτήσει το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δημοσκοπήσει του δίνουν ακόμη και 38%, τη στιγμή που το κίνημα των Πέντε Αστέρων έχει πέσει στο 17%, περίπου στο μισό ποσοστό από αυτό που είχε πέρυσι, τέτοιο καιρό, ή, μάλιστα, ή μάλλον πέρυσι πριν τι εκλογέ. Ε, οπότε προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να εξαργυρώσει αυτή τη δημοφιλία και να προχωρήσει η χώρα σε πρόρος εκλογές, διεκδικώντα προφανώς την Πρωθυπουργία. Έχει μάλιστα επιδοθεί και σε μία άτυπη προεκλογική εκστρατεία, το βλέπουμε και στις εικόνες μας, μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν άφησε παραλία φαίνεται, φαίνεται. Που, να μην, που να μην εμφανιστεί. Ε, πηγαίνει σε διάφορες πλατείες, κυρίως παραλίες όμως αυτή την περίοδο. Φωτογραφίζεται με λουόμενου και μάλιστα η Wall Street Journal έγραψε χαρακτηριστικά ότι θέλει να φωτογραφίζεται με το μαγιό του, ημίγυμνος, με τους λουόμενους κτλ. για να δείξει ότι είναι και αυτός ένας από αυτούς. Μήνα, χτε τον είδαμε να τα βάζει και με το Ρίτσαρντ Γκίρ. Είχαμε και φραστικό έντονο φραστικό επεισόδιο μέσω Twitter βέβαια με το με το Αργκύρ, με το γνωστό ηθοποιό, ο οποίος επισκέφθηκε τη Λαμπεντούζα και συγκεκριμένα το πλοίο Open Arms που ανήκει σε ισπανική μη κυβερνητική οργάνωση και είδε τους 160 μετανάστες που ε, βρίσκονται στο πλοίο και αμέσως μετά από την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στους δημοσιογράφους, ο οποίος ο Ρίτσαρ στη συνέντευξη που παραχώρησε άφησε και χμές κατά της Ιταλικής κυβέρνησης και μάλιστα είπε ότι η πολιτική κατάσταση στην Ιταλία του θυμίζει την πολιτική κατάσταση που υπάρχει στις Ηνωμένε Πολιτείε και, την, τη, του θυμίζει και την πολιτική που ακολουθεί ο Ντόναλτ Τραμπ όσον αφορά το μεταναστευτικό. Δεν έχει άδικο κάλεσε την κυβέρνηση να μην μονοποιεί του μετανάστε και να του στηρίζει. Και βέβαια ο Ματέο Σαλβίνη που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, πάρα πολύ γρήγορα το απάντησε μέσω Twitter και τον κάλεσε να φιλοξενήσει ο ίδιο του μετανάστε στο, σπίτι του, αφού είναι τόσο γενναιόδωρο όπω έγραψε. Αυτό είναι ένα κλασικό επιχείρημα που λέγανε και εδώ διάφοροι φασίστε. Ότι αν του θέλετε να του πάρετε σπίτι σα, φαντάζομαι το θυμάστε, ναι. υπάρχει αυτό. Είναι τα, τα επιχειρήματα που οικειοποιείται η νεοδεξιά παύλα νεοκατάσταση αυτή που διαμορφώνεται παγκοσμίω, που προσπαθούν να μιλήσουν σαν τον απλό άνθρωπο. Αυτό όλο που κάνει ο Σαλβίνη, όση ώρα μιλάς με το εξαιρετικό ρεπορτάζ σου, που βλέπουμε εδώ, που φωτογραφίζεται με τον κόσμο, που τρώει παγωτό, που πίνει τον καφέ του. Όλο αυτό είναι στρατηγική. Είναι Προσπαθεί όλο... να έρθει κοντά είναι στον λαό. Τη καθημερινή εικόνα. Δεν είναι καθόλου Ακριβώς. τυχαίο. Μα δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, ότι έχει προχωρήσει και σε προεκλογικέ εξαγγελίε. Δηλαδή λέει ότι δεν θα αυξήσει άλλο το ΦΠΑ, ότι θα μειώσει του φόρου. Κάνει κανονική προεκλογική καμπάνια. Μάλιστα. Βεβαίω, να σα πω κλείνοντα ότι ο Ρίτσα Αγγίρ του απάντησε. Πήρε πληρωμένη απάντηση. Ναι. Του είπε ότι δεν με ενδιαφέρουν οι πολιτικοί, με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Ναι. Και βέβαια oh yeah. είπε ότι συνεχίζει να συμπαθεί τους Ιταλούς. Σε ευχαριστούμε πολύ.